Να το δείξουμε. Μαρή Ελέν. Σε σκάφος η Μαρίνα της πόλης την κρατεί ο πατέρας της. Είναι του συνάδελφου του Μανώλη του Καλατζή το ρεπορτάζ. Στα νότια παράλια της Τουρκίας και συγκεκριμένα σε σκάφος ελιμενισμένο σε Μαρίνα στην Αντάλια φέρεται να βρίσκεται η μικρή Μαρή Ελέν μαζί με τον Νορβηγό ο πατέρα της. Τώρα, στεκόμαστε κυρίως στο σκέλος που θα διαβάσω τώρα ότι στην όλη υπόθεση, όπως πληροφορείται η εφημερίδα, υπήρξε η υποβοηθητική εμπλοκή και του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών Μευλού Τσαβούσογλου, ο οποίος ενημερώθηκε για την όλη υπόθεση από τον πρόεδρο Αναστασιάδη κατά την παραμονή του στο ελβετικό θέρετρο Κραν Μοντανά. Ο Νορβηγός βεβαίως πατέρας της μικρής Μαρή Ελέν βρίσκεται εδώ και αρκετές μέρες υπό στενή παρακολούθηση, σύμφωνα και με το ρεπορτάζ, από την τουρκική αστυνομία και δεν αποκλείται εντός των επόμενων ημερών να υπάρξει θετική εξέλιξη στην όλη υπόθεση. Κύριε Στυλιανού, αυτό είναι το δημοσίευμα της εφημερίδας Πολίτης και θέλουμε την τοποθέτηση της αστυνομίας. Πώς τοποθετήσετε εσείς για αυτό το δημοσίευμα, το οποίο δίνει και πλούσιες πληροφορίες όσο αφορά αυτή την υπόθεση που έχει συγκλονίσει το Παγκύπριο και όχι μόνο. Έχουμε υπόψη μας, ναι. Έχουμε υπόψη μας αυτό το δημοσίευμα όσον αφορά το θέμα της απαγωγής τώρα. Τις πληροφορίες τις έχετε στα υπόψη, αυτές τις πληροφορίες που εντάσσει ο συνάδελφος στο ρεπορτάζ του. Τις έχετε εσείς ενώπιό σας. Το μόνο που μπορώ να επιβεβαιώσω είναι ότι υπήρξε μεταξύ άλλων πληροφορία ότι αυτοί βρίσκονταν στην Τουρκία. Έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενεργείες από πλευράς μας. Έχει ενημερωθεί για την πληροφορία αυτή και η Ιντερπολ αλλά και οι νορβηγικές αρχές με τις οποίες υπάρχει συνεργασία και επικοινωνία. Να διαβεβαιώσουμε ότι έγιναν και γίνονται όλες οι ενδεδειγμένες ενέργειες από πλευράς μας όσον αφορά το θέμα αυτό. Τώρα καταλαβαίνετε ότι... Εγώ θέλω να ρωτήσω, ακόμη και να είναι όντως στην Αττάλια, στο λιμάνι εκεί, μέσα σε μία βάρκα, σε ένα πλοιάριο μικρό φαντάζομαι, εδώ και πόσο καιρό, εβδομάδες, τόσες εβδομάδες, αυτό το παιδί να μένει εκεί με τον πατέρα του. Υπάρχει τρόπος όντως, από τη στιγμή που γνωρίζουμε ότι η Τουρκία δεν αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία, πώς θα γίνουν οι διαδικασίες ώστε αυτό το παιδί να επιστρέψει στην αγκαλιά της μητέρας του και από εκεί και πέρα ας τα βρουν οι γονείς το τι θα γίνει. Κοιτάξτε, είναι λεπτά αυτά τα θέματα, είναι ευαίσθητα και δεν μπορούμε να επεκταθούμε, να αναφερθούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες. Ναι. Σας έχω επιβεβαιώσει ότι όντως υπάρχει πληροφορία ότι γίνονται οι ενέργειες που μπορούν να γίνουν, αυτές που μπορούν να γίνουν σίγουρα. Υπάρχει επαφή σίγουρα με τους Νορβηγούς ανακριτές για την υπόθεση και καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε όλα όσα αναφέρονται στο δημοσίευμα. Το μόνο που μπορούμε να διαβεβαιώσουμε ότι ναι, υπήρξε πληροφορία και λαμβάνονται όλα τα μέτρα, γίνονται όλες οι ενέργειες για να προχωρήσει η υπόθεση να έχουμε ένα αίσιο τέλος. Καταλαβαίνετε ότι οτιδήποτε άλλο μπορεί να επηρεάσει στο οποίο αναφερθούμε, ίσως επηρεάσει τον ακριβικό έργο, ίσως να είναι και πολλά ακόμη αυτά που βγαίνουν στον αέρα αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Στυλιανού, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν θα σας πάρω κάτω, να σας βάλω ξανά στη διαδικασία για να ρωτώ, για να πάρω πρώτες πληροφορίες. Αντιλαμβάνομαι ότι όντως από τη στιγμή που εμπλέκεται και η Ιντερπολ, έχετε δουλειά μπροστά σας. Εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει είναι αυτό το παιδάκι να επιστρέψει στη μάνα που το μεγάλωσε, να έχει και τον πατέρα και από εκεί και πέρα ας μιλήσει στο δικαστήριο και ακόμη μία φορά, γιατί είναι η μικρή που έχει σημασία. Είναι η ζωή αυτού του παιδιού. Είναι μαζί μας ο κύριος Λάρης Βραχίμης, δικηγόρος της μητέρας του παιδιού.